από την όλη συζήτηση που προηγήθηκε στη συνεδριάση των Επιτροπών, στην πραγματικότητα επιβεβαιώθηκε αυτό που εξ αρχής είχαμε επισημάνει ως κόμμα και αυτό που λίγο πολύ δεν είναι και κρυφό και στο ίδιο την αιτιολογία των οδηγιών τουλάχιστον. Ότι τα περί προστασίας του καταναλωτή και των δικαιωμάτων του, που πράγματι σε αυτό το διάστημα με την πολλαπλασιασμό των ψηφιακών συναλλαγών και αγορών, χρήζουν μεγαλύτερης προστασίας, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι αυτή ούτε η βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου και των οδηγιών, ούτε και επιτυγχάνεται στο βαθμό που τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι το κάνει η οδηγία. Η βασική επιδίωξη των διατάξεων και των αλλαγών στον αστικό κώδικα, που γίνονται και με έναν, όπως επισημάνθηκε, προβληματικό, έστω και νομοτεχνικά τρόπο, είναι να εναρμονιστεί στην πραγματικότητα πλήρως η ελληνική ένωμη τάξη με τις ανάγκες της ψηφιακής νέας αγοράς, όπως ομολογούν και η αιτιολογική έκθεση και στην πραγματικότητα και στις τοποθετήσεις σας. Και την ψηφιακή αγορά βέβαια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, που αντιλαμβανόμαστε στην πραγματικότητα και ποιο μεγέθη αφορά. Δεν θα κάνουμε εμείς αντίστοιχη κριτική, όπως άλλα κόμματα κάνουν σε σχέση με την καθυστέρηση όχι της ενσωμάτωσης των οδηγιών, γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν ασχολείται με την ίδια την ουσία, με το αν πραγματικά δηλαδή οι οδηγίες αυτές παρέχουν όντως αυτό το προστατευτικό πλαίσιο και έρχονται να καλύψουν ανάγκες των καταναλωτών, των εργαζομένων, των μικρότερων επιχειρήσεων που κατά κύριο λόγο δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό και από τις τοποθετήσεις του ίδιου του εισηγητή της πλειοψηφίας ότι θέτει ως σκοπούς των δύο οδηγιών την ταχύτερη ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την εξάλληψη φραγμών για τις διασυνοριακές αλλαγές, δηλώνοντας παράλληλα ότι μέσω των νέων διατάξεων θα μειωθεί το κόστος για τους εμπόρους και θα τους ενθαρρύνει να επεκταθούν πέρα των συνόρων, ανταγωνιζόμενοι κατά κάποιο τρόπο την επέκταση των κινέζικων, αμερικάνικων μονοπωλίων άλλων. Νομίζω ότι μόνο από αυτές τις επιδιώξεις γίνεται καθαρό ότι για ποιους εμπόρους αναφέρεστε. Δεν έχει προφανώς καμιά, δεν μπορεί να αγγίξει, δεν μπορεί να φτάσουν σε αυτά τα μεγέθη οι μικροί επαγγελματίες, εκεί μεσαίοι ακόμα, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες και οδηγούνται στο κλείσιμο των μαγαζιών τους. Πόσο μάλλον με τι μέσα θα μπορέσουν να κάνουν αυτές τις περιβόητες διασυνοριακές αλλαγές, όταν δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα, πόσο μάλλον να υποστηρίξουν το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Ούτε βέβαια έχουμε καμιά αυταπάτη ότι η μερίδα του λέοντος από το Ταμείο Ανάκαμψη στο οποίο αναφέρθηκε ο εισηγητής της πλειοψηφίας θα αφορά, ότι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να αφορά αυτού του μεγέθου της επιχειρήσης. Αλλά θα συγκεντρωθούν στους μεγάλους ψηφιακούς κολοσσούς. Και στα μονοπόλια του χώρου, για τα οποία τα συμφέροντα και τις ανάγκες των οποίων, χωρίς να το κρύβουν, έρχονται να καλύψουν και οι ίδιες οι ευρωπαϊκές οδηγίες, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες κερδοφορίας τους, για να συγκεντρώσουν και τη μεγαλύτερη μερίδα και της εσωτερικής αγοράς. Αυτούς ενθαρρύνεται συνολικά, πραγματικά και συνολικά όλους τους ευρωπαϊκούς ομίλους, αφού οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες για αυτούς αποτελούν τους σύγχρονους δρόμους εκτείναξης της κερδοφορίας τους και στην πραγματικότητα συμπιέζουν ακόμα περισσότερο τους μικρούς επαγγελματίες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν και σε αυτές τις συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση της οδηγίας 770 επιλέξετε να διευρύνετε το πεδίο και σε ό,τι αφορά τα συμβαλόμενα πρόσωπα. Επισημάνθηκε και στη συζήτηση από τους φορείς ότι δεν αναφέρεστε μόνο σε καταναλωτές αλλά και σε επαγγελματίες λήπτες ψηφιακών υπηρεσιών. Δηλαδή στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο θα επιβαρύνονται
και υπέρμετρα και ιδιαίτερα οι μικρότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να συμμορφωθούν με, με αυτούς τους κανόνες για όλες τις συναλλαγές. Και βέβαια και από την άλλη μεριά οι μικρές επιχειρήσεις δεν αφορούν σε... δεν δραστηριοποιούν, οι συναλλαγές τους δεν είναι τόσο μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Κυρίως όμως σοβαροί προβληματισμοί γύρονται, όπως τονίσαμε από την πρώτη στιγμή, και σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Είναι ιδιαίτερα προβληματικές οι διατυπώσεις του άρθρου 5. Έγινε ήδη αναφορά, δεν επαναλαμβάνω, για το πώς δηλαδή τους κινδύνους που έχει αυτή η εξαίρεση από την αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων, όταν μάλιστα είναι δεδομένο σήμερα ότι με βάση μια σειρά ευρωπαϊκές οδηγίες έχει διαμορφωθεί ένα τεράστιο πλέγμα, δίνεται μάλλον ένα τεράστιο πλέγμα δυνατοτήτων σε μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους να ψαρεύουν πνευματικά δικαιώματα από μια σειρά χρήσης στο διαδίκτυο. Πολύ περισσότερο είναι προβληματικό όταν και στον ίδιο τον νόμο δίνονται τέτοιου είδους, δίνει τέτοια ευκαιρής δυνατότητα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική, ο χαρακτηριστικός ο προβληματισμός που είχε αναπτυχθεί και η εμπειρία που υπήρχε και κατά το διάστημα της πανδημίας για την αξιοποίηση και εμπορία προσωπικών δεδομένων, τη συλλογή αξιοποίησης και εμπορία προσωπικών δεδομένων που αφορούσαν ζητήματα υγείας από μεγάλες πολυεθνικές ασφαλιστικές, που βέβαια πολλές φορές δεν έμεναν καν μόνο στα θέματα που αφορούσαν την κατάσταση υγείας των συναλλασσομένων, αλλά και σε άλλες συνήθειες, θρησκευτικές, πολιτικές επιλογές, άλλα ζητήματα βέβαια που καμιά σχέση δεν έχουν με αυτά για τα οποία αποτίθεται χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Επομένως, τα περί ασφάλειας δικαίου και απαρέγκλητης εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού των Προσωπικών Δεδομένων, κατά τη γνώμη μας, αποτελούν κενό γράμμα. Αφού την ίδια ώρα, σύμφωνα με την οδηγία, τα μεγάλα μονοπόλια θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν νόμιμα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών, να τα αποθηκεύουν και να ενισχύουν τη μεγάλη δεξαμενή εμπορίας προσωπικών δεδομένων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα απογειωθεί ακόμα περισσότερο η μαζική συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία και εμπορία προσωπικών δεδομένων και μάλιστα σε ένα πολύ ευρύ πλέγμα καταναλωτών που χειρίζεται, που πολλαπλασιάζεται μάλλον η χρήση των ψηφιακών αγορών κλπ. Η ίδια η εμπειρία από την υλοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων και κανονισμών όπως και το GDPR και ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν οδηγήσει σε αυτή την παράδοση των δεδομένων της ιδιωτικής ζωής κάθε ανθρώπου για εμπορική χρήση από τα μονοπόλια του κλάδου, αλλά και όχι μόνο. Και για αξιοποίηση για άλλου είδους λόγους που προβληματίζουν ιδιαίτερα. Κλείνω. Έχουν επισημανθεί κατ' επανάληψη, περιμένουμε να ακούσουμε και τις επισημάνσεις τις τελευταίες τοποθετήσεις του Υπουργού. Είναι χαρακτηριστικά σε σχέση εννοούμε και με την ελλειπή προστασία, αν θέλετε, που υπάρχει προς τους καταναλωτές, οι διάφορες ασαφείς και αόριστες διατάξεις που υπάρχουν στο νομοσχέδιο. Δεν τις επαναλαμβάνω σε αριθμούς άρθρων, τα ζητήματα αυτά με το εύλογο χρόνο, η χωρίς αδικαιολογητή καθυστέρηση κλπ. Δεν είναι καθαρό για το χρονικό διάστημα που αφορά και τα ζητήματα αυτά, αν θέλετε, της μη συχνούς, χωρίς, δεν θυμάμαι τώρα τη διατύπωση, το έχω σημειώσει, για, να είναι για το κατά πόσο, σε τι χρόνο και μετά από πόση όχληση, από το βαθμό όχληση που θα πρέπει να γίνει για να επιστραφούν, αν θέλετε, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μετά την επαναχώρηση. Επί της αρχής έχουμε τοποθετηθεί, θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο και θα τοποθετηθούμε αναλυτικά στα άρθρα, στην ψήφο μας, στην Ολομέλεια.